Κύριε Δελή, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδημητρίου, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Δελή, ξέρω βέβαια την άποψή σας, οφείλω όμως να τη ρωτήσω. Πολλοί λένε για τη σημερινή απεργιακή στάση των εργαζομένων στο μετρό ότι, βρε παιδί μου, εντάξει, διεκδικεί κάποιος τα δικαιώματά του, αλλά ταλαιπωρεί το ολόκληρη πόλη. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι τα πολλά τελευταία χρόνια καλλιεργείται αυτός ο λεγόμενος κοινωνικός αυτοματισμός. Ναι. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα και έχουν κάθε δικαίωμα να τα διεκδικούν και με το όπλο της απεργίας ή της στάσης εργασίας. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς σε ό,τι αφορά γενικότερα το μετρό και τις συγκοινωνίες της Αθήνας, για να μην μιλήσω και για τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, όπου είναι μια τραγωδία κυριολεκτικά, υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε σειρμούς, λεωφορεία, σε μέσα γενικότερα μεταφοράς. Οι εργαζόμενοι τα έχουν επισημάνει και τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια προσπάθεια από τη μεριά της κυβέρνησης με έναν αυταρχικό έτσι, και τρόπο, με έναν απαράδεκτο τρόπο επιβολής να δημιουργήσει, να μεταφέρει εργαζόμενους από εδώ και από εκεί προκειμένου να μπαλώνει τρύπες. Εντάξει, οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιδράσουν, αντιδρούν με τον τρόπο αυτό. Ναι. Κάθε κλάδος, θα έλεγα εγώ, κάθε κοινωνικό στρώμα έχει αυτό το δικαίωμα και θα πρέπει λιγάκι. Καταλαβαίνουμε εμείς την ταλαιπωρία και ό,τι συνεπάγεται, αλλά θα πρέπει να σκεφτούν όλοι ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν στη θέση αυτών που σήμερα διαμαρτύρονται. Και, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά όταν ένας κλάδος, ένα στρώμα εργαζομένων αγωνίζεται, θα πρέπει, λέμε εμείς, να έχει και την συμπαράσταση των υπόλοιπων. Ωραία. Πάμε τώρα στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, για να περάσουμε και μετά και στον προϋπολογισμό. Η Άγκυρα σηκώνει τους τόνους. Λέει ότι θέλω να συζητήσω και γιατί. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία, δυστυχώς. Το γνωρίζουμε όλοι. Λέει ότι θέλω ακόμα να συζητήσω και για τη συνθήκη των Σευρών. Να δούμε και τι γίνεται και στην Κρήτη. Απειλεί ότι θα βγάλει ερευνητικό πλοίο νότια της Κρήτης. Για τη συνθήκη της Λοζάνης εννοείται. Για τη συνθήκη των Σευρών είχε. Για τη συνθήκη της Λοζάνης εννοείται. Για τη συνθήκη των Σευρών, λέω. Ανακοινεί θέμα τη συνθήκη των Σευρών. Α, μάλιστα. Ναι. Κοιτάξτε, ναι, ολοκληρώσατε. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Νομίζουμε ότι η Τουρκία, και όταν λέμε Τουρκία εννοούμε βεβαίως η αστική τάξη, η τάξη που έχει την εξουσία στην Τουρκία, είτε είναι ο Ερντογάν, είτε είναι ο Ντεμιρέλ, είτε είναι η Τσιλέρ, είτε είναι ο Ετσεβίτ παλιότερα, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική την οποία προβάλλουν. Ούτως ή άλλως το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα αριστερά κόμματα στην Τουρκία δεν είναι πλέον νόμιμα. Ναι, θα έλεγα ότι είναι ημινόμιμα. Είναι ημι παράνομα. Τα όρια της νομιμότητας και της παρανομίας έχουν πολλές δυσκολίες. Το κόμμα μας έχει πολύ στενές σχέσεις με το Τουρκικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Έλεγα λοιπόν για τις τουρκικές διεκδικήσεις ότι δεν είναι τωρινές. Ότι η Τουρκία ουσιαστικά είναι μια αναθεωρητική δύναμη και το λέει αυτό. Το έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν στην επίσκεψή του εδώ στην Ελλάδα πριν από κάνα δύο χρόνια, αν θυμάστε. Έχετε δίκιο. Συνεπώς, θα πρέπει να δούμε από πού αντλεί η Τουρκία αυτό το δικαίωμα και αυτό το θράσος, αν θέλετε, όχι μόνο από το μέγεθός της, από το μέγεθος της οικονομίας της, αλλά και από τις συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει. Και γίνομαι αμέσως ευθύς και λέγοντας ότι είναι το ίδιο το ΝΑΤΟ που της αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, κύριε Παπαδημητρίου, όλοι γνωρίζουν ότι το ΝΑΤΟ το θεωρεί έναν ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Ή τουλάχιστον παίζει το ρόλο του πόντιου πιλάτου σε κάθε. Στην καλύτερη περίπτωση. Στην καλύτερη παίζει περίπτωση. Το ρόλο του πόντιου πιλάτου. Διότι. Μόνο που ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση και με αυτόν τον ρόλο ευνοείται πάντα αυτός ο οποίος διεκδικεί, αυτός ο οποίος επιτίθεται, αυτός ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και θα πρέπει να συμφωνήσουμε, κύριε Παπαδημητρίου, ότι η Τουρκία δημιουργεί συνεχώς τελεσμένα, σταδιακά. Τι θα μπορούσε να γίνει, ποια θα έπρεπε να είναι η στάση μας, κύριε Δελή? Κοιτάξτε, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα έχουμε τοποθετηθεί και ίσως και σε ανύποπτο χρόνο, όταν τα πράγματα δεν είχαν την όξυνση που έχουν το τελευταίο διάστημα με διαδοχικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Θα θυμίσω ότι προχθές μόλις το κόμμα μας με τον Γενικό του Γραμματέα, τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα, είπε ότι θα πρέπει επιτέλους η Ελλάδα να κάνει μια κίνηση η οποία δεν είναι προβλέψιμη. Θα πρέπει να κάνουμε,
θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αποδέσμευσης από τους υπεριελιστικούς οργανισμούς. Από το ΝΑΤΟ συγκεκριμένα. Αίτηση εξόδου από το ΝΑΤΟ δηλαδή, αυτό λέμε. Θα θέλουμε αυτό να αρχίσει να ζυμώνεται στις συνειδήσεις. Το λέμε εμείς, το λέμε διαρκώς και το παλεύουμε στον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι αυτό θα απελευθέρωνε τη χώρα μας, θα της έδινε ακόμα περισσότερες δυνατότητες να. Άλλοι πάλι λένε ότι, ότι θα χάναμε ένα σύμμαχο ή τουλάχιστον θα φεύγαμε από μια διεθνή κοινότητα στην οποία είμαστε μέλος. Το γνωρίζουμε. Αυτό ναι, λένε. Μόνο αυτό που λένε, θα πρέπει ναι. αυτοί που το λένε να σκεφτούν λιγάκι, να σκεφτούν αυτοί που τους ακούνε βεβαίως, τι μας πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια το ΝΑΤΟ. Κατά πόσο μας προστατεύει από την επιθετικότητα της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι υπάρχει, για να μην θυμίσουμε βεβαίως την Κύπρο, να μην θυμίσουμε τη Χούντα. Νομίζω ότι είναι επίσημο δόγμα του ΝΑΤΟ, κύριε Παπαδημητρίου, και των Ηνωμένων Πολιτειών, η συνεκμετάλλευση, η λεγόμενη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και κοιτάξτε, αν με αυτό εννοούν την παραβίαση διεθνών συμφωνιών, του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, τότε δεν είναι κάτι με το οποίο θα συμφωνήσουμε. Το έχουμε κάνει ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή αυτό. Γιατί και κατά την άποψή μας μάλλον αυτό εννοούν ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Συνεπώς η στάση της χώρας μας θα πρέπει να είναι μια διαδικασία απεμπλοκής από τα δεσμά αυτών των συμμαχιών, των λύκων συμμαχιών όπως λέμε, και θα πρέπει να αναπτυχθούν ιδιαίτερα πιο στενές σχέσεις με τα λαϊκά κινήματα των χωρών, της Τουρκίας εν προκειμένου, και είναι, τι είναι ένα παράδειγμα, οι στενές σχέσεις που διατηρεί το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ελληνικού με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, αποτελεί μια ουσιαστική γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Και λέμε ότι όχι μόνο η Ελλάδα να απεμπλακεί από το ΝΑΤΟ, αλλά και η Τουρκία. Μέσα εκεί δεν πρόκειται να βρουν λύση οι διαφορές των δύο χωρών. Και μέσα εκεί θα βρίσκει πάντα το αποκούμπι και το στήριγμα η τουρκική αστική τάξη να θεμελιώνει και να υποδαβλίζει τις διεκδικήσεις. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε να εκμεταλλευτώ το χρόνο σας για να πάμε και σε ένα άλλο... Για τον προϋπολογισμό, λέτε. Μετά θα πάμε σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε να ζητήσω τη γνώμη σας για αυτή την ιστορία η οποία μάθαμε σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ δηλαδή, για την παρολίγο έκρηξη βόμβα στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου από μία οργάνωση, μια στιγμούλα σας τη διαβάσω, λέγεται Εικονοκλαστική Σέχτα. Εντάξει, έχουμε τοποθετηθεί ως κόμμα εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τη δράση όλων αυτών των ομάδων που λειτουργούν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ανωνυμία. Δεν νομίζουμε ότι προσφέρουν κάτι στα λαϊκά δικαιώματα και γενικότερα στη λαϊκή πάλη. Ίσα-ίσα δίνουν το άλοθη, αν θέλετε, και το έναυσμα για να δυναμώσει η καταστολή. Ο ρόλος τους δεν είναι φιλολαϊκός αυτών των οργανώσεων, είναι σκοτεινός και πολύ ύποπτος, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε. Υπονοείτε δηλαδή ότι μπορεί να είναι παρακράτος? Τι ακριβώς λέτε? Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να γίνεται τι μπορεί να κρύβεται μάλλον πίσω από τέτοιου είδους οργανώσεις. Και εμείς δεν βάζουμε το χέρι μας στα χέρια για κανέναν. Αν είχε εκραγεί θα είχαμε θύματα, διότι ήταν μια βόμβα κατασκευασμένη με καρφιά, μαθαίνουμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο. Δεν νομίζουμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες προσφέρουν κάτι στο λαϊκό κίνημα. Αντίθετα, το ζημιώνουν, κύριε Παπαδημητρίου, και σε αυτό είμαστε πολύ καθαροί. Ωραία. Πάμε τώρα στον προϋπολογισμό. Σήμερα και αύριο κορυφώνεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό εντός του Κοινοβουλίου. Δεν θα ρωτήσω βεβαίως αν θα το ψηφίσετε, είναι σαφές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να ψηφίσει. Θα το καταψηφίσετε. Θέλω όμως το βασικό σας σχόλιο. Γιατί ενάντια στον προϋπολογισμό? Κάποιοι λένε ότι αυτός ο προϋπολογισμός μοιάζει με τον προϋπολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι διαφωνούν και εδώ έχουμε τις μεγάλες κόντρες και εντός του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν μοιάζει ή όχι. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι και αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, υπακούει στη λογική των πλεονασμάτων πέραν του 3,5%. Και αυτός ο προϋπολογισμός στην ουσία υλοποιεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
για το 2019-20 και 2021. Με λίγα λόγια, και αυτός ο προϋπολογισμός υπακούει στη λογική των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, κύριε Παπαδημητρίου. Σαφώς είναι. Δεν το αρνείται κανείς. Δεν το αρνείται κανείς. Επιμέρους, ακριβώς. Αυτό όμως είναι το πλαίσιο. Είναι το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να ασκηθεί η όποια οικονομική πολιτική. Από εκεί και πέρα, τώρα, διαφορές σε ορισμένα ζητήματα μπορεί να υπάρχει. Για παράδειγμα, στη Νέα Δημοκρατία δεν έφτασε το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη φορολογία των διανεμόμενων κερδών, των μετόχων δηλαδή, αυτών που παίρνουν λεφτά από τα μερίσματα και δεν κάνουν τίποτε άλλο στη ζωή τους. Το πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 15% στο 10% και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και το πάει από το 10% στο 5%. Θα φορολογούνται δηλαδή συμβολικά. Ναι. Ότι ξεκίνησε τη μείωση της φορολογίας των ανωνύμων εταιριών ο ΣΥΡΙΖΑ, το πήγε από το 29% στο 28% με προοπτική να το πάει στο 25% και η Νέα Δημοκρατία το επιταχύνει και το πάει από το 28% στο 24%. Κάποιοι λένε ότι αυτό δίνει όμως και θέσεις εργασίας με αυτόν τον τρόπο. Αυτές, προσέξτε κύριε Παπαδημητρίου, αυτές είναι διαφορές ταχύτητας, είναι διαφορές τακτικής, δεν είναι διαφορές στρατηγικής. Και οι δύο δεν αμφισβητούν την κατεύθυνση, είναι η μείωση της φορολογίας. Εντάξει. Την άποψη ότι μόνο έτσι θα έχουμε δουλειές και θα μειωθεί η ανεργία και θα έρθουν οι επενδυτές κτλ. Την έχουμε ακούσει. Παρ' όλα αυτά δεν επιβεβαιώνεται. Δεν δείχνει να επιβεβαιώνεται και όχι μόνο στη χώρα μας, κύριε Παπαδημητρίου, αλλά νομίζω σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα. Προφανώς γιατί δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία του κέρδους το οποίο επιθυμούν αυτοί οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους. Εν πάση περιπτώσει, ο προϋπολογισμός έχει και άλλες πλευρές. Εκτός από τη μείωση της φορολογίας των ανωνύμων εταιριών, που αφορά τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, και να μην μπερδεύουμε εδώ και τις μικρές επιχειρήσεις, προβλέπει αύξηση της φορολογίας για τα λαϊκά στρώματα και με άμεσους και με έμεσους φόρους. Γύρω στα 800 εκατομμύρια θα είναι ο επιπλέον λογαριασμός. Προβλέπει αύξηση από τον ΕΝΦΙΑ λόγω πιθανότατα της αλλαγής υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Προβλέπει μείωση δαπανών για την υγεία. Και ξέρετε, αυτά κάποια εκατομμύρια είναι, γύρω στα 200 εκατομμύρια. Και αυτά για να αναπληρωθούν, θα αναπληρωθούν μάλλον από την τσέπη των λαϊκών στρωμάτων, που βεβαίως θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν την υγεία τους. Παγιώνεται η υποχρηματοδότηση της παιδείας, σταθεροποιείται η υποχρηματοδότηση της παιδείας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα σχολεία, για τα πανεπιστήμια κτλ. Σε πάρα πολλά σχολεία, κύριε Παπαδημητρίου, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, οι γονείς βάζουν λεφτά από την τσέπη τους για να ζεσταθούν τα παιδιά τους στα σχολεία. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί οι λειτουργικές δαπάνες του Υπουργείου, λέει, δεν απαρκούν γιατί δίνει λίγα το κράτος. Και δίνει λίγα το κράτος γιατί δίνει πάρα πολλά, για παράδειγμα, για τους νατοικούς εξοπλισμούς. Οπότε όλα βλέπετε συνδέονται με ένα νήμα. Όλη η πολιτική, η οικονομική, η εξωτερική συνδέονται. Και με αυτήν την έννοια, επειδή έχει ενιαία λογική ο προϋπολογισμός, την οποία έχει αναλύσει το κόμμα στη Βουλή, γι' αυτό το λόγο το ΚΚΕ θα καταψηφίσει βεβαίως τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Στο σύνολό του. Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Να είσαστε καλά. Καλή σας ημέρα.